Σεβασμιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, επιτρέψτε μου, εκ μέρους σας ως Προέδρου της Μαγνήτων Κιβωτού, να καλωσορίσω την ομίγυρη όλους τους κυρίους και τις κυρίες που απόψε προσήλθαν στην αίθουσα αυτή για να παρακολουθήσουν τη μουσική μας εκδήλωση. Απόψε περνάμε σε λίγο διαφορετικό κλίμα από ό,τι το χτες σύνο, ακολουθώντας θαλάσσιους δρόμους αποκλειστικά. Επεξήγα την προδιάθεσή μας να ανασκαλέψουμε με τρόπο μουσικό τα μυστικά και τις χάρες του θαλασσινού στοιχείου. Ας φέρουμε για λίγο στη φαντασία μας την γεωγραφική ή γεωφυσική θέση της πατρίδας μας. Σχεδόν από παντού θάλασσα την περιμένει. Και η θάλασσα την αγκαλιάζει. Και η θάλασσα την επαυξάνει και την μεγαλώνει και την μεγαλύνει και της δίνει μια άλλη διάσταση μέσα στον χρόνο και στην ιστορία. Πιο σύνθετο επίθετο να αποτοθυμηθεί κανείς, έστω ποιητική αδεία για την Ελλάδα μας. Τη θαλασσόβρεχτη και θαλασσόλουστη και θαλασσοστόλιστη και θαλασσοπερίκλειστη και θαλασσογραμμένη και θαλασσοπλουμισμένη και όσα άλλα επίθετα σέφτα μπορεί κανείς να δημιουργήσει. Γι' αυτό και τόσο ζηλευτεί αυτή η πατρίδα από τους παμπάλαιους ακόμη καιρούς των αργών αυτών και της μυθοπλασίας των Νηριίδων και της Αφιτρίτης και πάει λέγοντας. Και ανάμεσά τους χίλιες μύριες εικόνες, χρώματα, μυρωδιές, αισθήσεις και αισθήματα και ένας κόσμος ολόκληρος, φυτών και ζώων, μικρών και τα μεγάλων, καθώς λέει ο ψαλμωδός, και φυσικά ποίηση και τραγούδι, για όλους και από όλους μια θάλασσας που διαρκώς αλλάζει πρόσωπα, μεταμορφώνεται και μεταλλάσσεται, ατίθαση πάντα απρόβλεπτη και ανυπότακτη, καθώς το είπε γλαφυρότατα και ο δικός μας ποιητής. Τα σπλάχνα μου και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάνε. Είναι το θαλασσινό στοιχείο που όλα τα χωράει μέσα του, όλα τα περιέχει, όλα τα αγκαλιάζει, όλα τα αρκοδένει και όλα πολλές φορές τα καθορίζει. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύχωρος της χαράς, της μαγείας, της αρμυρής άβρας, των ανοιχτών οριζόντων, των ευχάριστων εκπιστρεύσεων, των ευεργετικών δυνάμεων, των ποικίλων και ατελείωτων εκ Θεού δωρεών. Αλλά τη θάλασσα της αγωνίας και του καθημερινού μόρφου, του πόν και των δακρύων, της ανέλπιδης νοσταλγίας, η θάλασσα του ανεπίστροφου σένου. Από τον όνειρο στον Οδυσσέα Ελίτ, αυτή είναι η θάλασσα των Ελλήνων, της ορθοδοξίας μας, των ποιητών μας, της ιστορικής μας μοίρας. Από τη μια, ο Ποσειδώνας, ο μυθικός, αγριεμένος και εκδικητικός, και από την άλλη, ο Αϊνικόλας, ο θαυματουργός, ο ηρέμας συμπλέον, ο συμπολιτικός και ο φιλάνθρωπος. Σε μια περίπτωση, η Γοργόνα απαιτητική και απειλητική και στην άλλη περίπτωση η Παναγιά μας, μόνιμη προστάτης και νυχτοήμερη βοηθός όσων θαλασσοπλάλητων και θαλασσόπληκτων με πίστη την επικαλούνται ζωντανές μαρτυρίες το πλήθος εκκλησίες της Παναγιάς μας στα νησιά. Τραγουδάμε λοιπόν απόψε τη θάλασσα στην προοπτική μιας μουσικής θαλασσογράφησης με υποστηρικτικό καμβά τον ποιητικό λόγο και με μελωδικό χρωστήρα της εμπνεύσης των ευαίσθητων μουσικοσυνθετών μας. Ευχαριστούμε τα μουσικά σχήματα που μας τιμούν απόψε. Και θα ξεκινήσω από τη μικρή αυτή χοροδία, την παιδική νεανική χοροδία της Μητροπόλεως μας, που αν και είναι δύσκολες ημέρες, παρά τα αυτά έχει παρουσία εδώ και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Μαέστρο της
Υπάρχουν εξετάσεις στα γυμνάσια, στα λύκειά μας. Εν τούτης όμως προσπάθησε να ανταποκριθεί και προσωπικά τη συγχαίρω την κυρία Μαριάννη και την παρουσία της και τα παιδιά των κόπων του Πατέρα Καλά. Δεύτερο σχήμα θα είναι ένα ασχολιστικό δίδυμο. Ο συνθέτης και γνωστός και σπουδαίος κιθαρωδός ο Γιώργος Φουντούλης με μελοποίηση δική του σπουδαίων ποιημάτων μεγάλων ποιητών μας και όχι μόνο. Μας κάνει την τιμή ουσιαστικά να κάνει την πρώτη, θα το έλεγα, σπουδαία παρουσία σε ό,τι αφορά το νέο ρεπερτόριο το οποίο έχει δουλέψει τον τελευταίο καιρό και το κάνει για τη Μαυρή των Κιβωτών. Θα του συνοδεύσει τραγούδι η σπουδαία σχολής Μαρίνα Βολουδάκη. Ποίηση λοιπόν και τραγούδι. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Βολιώτη Χοροδία. Την μαέστρο, τους χοροδούς όλους, τους σολίστες και την παρουσία τους απόψε εδώ. Έχουν ετοιμάσει ένα ειδικό ρεπερτόριο για την απόψινή μας εκδήλωση και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερως και το αναγνωρίζουμε. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ας απολαύσουμε το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει πάλι η κυρία Βιολέτα Μίτινιου, την οποία και αυτήν επίσης ευχαριστώ γιατί συνέβαλε στην όλη αυτή η παρουσίαση και διοργάνωση και της χθεσινής και της απόψινής βραδιάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η σημερινή βραδιά με την παιδική νεανική χοροδία Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Ιδρύθηκε το 2001 με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου, ως μια προσφορά στη νεότητα της τοπικής μας εκκλησίας. Ειδικότερη στόχη της είναι η γνωριμία των παιδιών και των εφήβων με τον πλούσιο κόσμο της μουσικής, η δημιουργική απασχόλησή τους μέσα από το χοροδιακό τραγούδι, καθώς και η εκπροσώπηση της τοπικής μας εκκλησίας στα καλλιτεχνικά δρόμενα του Βόλου και όχι μόνο. Έως σήμερα, η χοροδία έχει εμφανιστεί σε πολλές συναυλίες, έχει λάβει μέρος σε πανελλήνια φεστιβάλ και σε σημαντικές εκδηλώσεις πολιτισμού, τόσο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, όσο και αλλού, αποσπώντας τη γενική αναγνώριση. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων Ελλήνων και ξένων συνθετών. Το 2010, η χοροδία απέσπασε το πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στον 20ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό της χοροδίας στην Αθήνα. Επίσης, στο πλαίσιο του θεσμού γέφυρα πολιτισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο. Το ετήσιο πρόγραμμά της συνδυάζεται και με εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές εκδρομές προς γενικότερο όφελος των μελών της. Υπεύθυνος της χοροδίας είναι ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, αρχιμανδρίτης πατέρας Δαμασκηνός Κιαμέτης. Χωράρχης και καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η Μαριάννα Σαμαρτζή. Το σημερινό πρόγραμμα, το οποίο έχει μια μικρή αναπροσαρμογή, έχει ως εξής. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές, σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Θάλασσα Μάνα και Θαλασσογραφία, σε μουσική Ιθάνου Μικρούτσικου και Διονύση Σαββόπουλου αντίστοιχα. Θαλασσοπούλια του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα παραδοσιακό τραγούδι με τίτλο Θαλασσάκι και από τον Γιώργο Δήμα ένα καράβι παλιό. Στο κανονάκι συνοδεύει ο Ζήσης Γεωργαλιός. Και την χοροδία διευθύνει η Μαριάννα Σαμαρτζή. Thank you.
κάτι να χρειάζεται από όλα αυτά, είναι συγκριτική προσπάθεια που κατέβαλα. Δύσκολες ημέρες εξετάσεω, είναι περίπου το 1/3 της χοροδίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική χοροδία είναι η παιδική νεανική της Μητροπόλεως μας. Ευχαριστούμε, Μαριάννα μου, ευχαριστούμε τον κύριο Γεωργαλιό για τη θυσία την οποία είναι παραγωγικά υποστηρία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Συνέχεια θα καλέσουμε τον κύριο Γιώργο Φουντούλη και την κυρία Μαρίνα Βολουδάκη, που είναι η σωληστική συμμετοχή της βραδιάς. Για την Μαρίνα Βολουδάκη έχουμε να πούμε τα εξής. Σπούδασε τραγούδι και θεωρητικά στο Εθνικό Οδείο. Σύγχρονο τραγούδι φωνητικής τέχνης στο Οδείο Αθηνών, κλασικό τραγούδι και στο Αττικό Οδείο. Στη δισκογραφία έχει μπει το 2002 με τον δίσκο «Ονείρου Γέννη». Σε μουσική, Γιώργου Ζαχαρόπουλου. Τελευταίες συνεργασίες είναι με τους Στέφανο Λογοθέτη και Τάκη Φαραζή σε ποίηση Διονύσιου Σολομού και με τον Γιώργο Φουντούλη σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη, Κωνσταντίνου Βάρναλη και Γιώργου Σεφέρη. Όσο για τον Γιώργο Φουντούλη, είναι από τους σπουδαιότερους καθηγητές και σολίστ κιθάρας σε διεθνές επίπεδο και με πλούσιο ήδη συνθετικό έργο που έχει πάρει τη θέση του στη σχετική δισκογραφία και βιβλιογραφία της μουσικής. Από το 1991 είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του δικού του διακεκριμένου οδείου. Το 2010 ίδρυσε τον πολυχώρο τέχνης Γιώργος Φουντούλης, που αποτελεί ζωντανό κέντρο πολιτισμού για τον Βόλο. Ως σολίστ, ο Γιώργος Φουντούλης έχει συμπράξει με υψηλού επίπεδου ορχιστρικά σύνολα, συμφωνικές ορχήστρες και ανάλογα σύνολα μουσικής δωματίου, ενώ έχει αποσπάσει και πλήθος τιμητικών διακρίσεων και βραβείων σε διεθνείς μουσικές διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση έργα σπουδαίων συνθετών, αλλά και σύγχρονοι συνθέτες που έχουν αφιερώσει δικά τους έργα. Έχει ηχογραφήσει για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση πολλών ευρωπαϊκών χωρών και του BBC και συνεχίζει να συνεργάζεται με διεθνή μουσικά κέντρα, ακαδημίες και φεστιβάλ, ως σολίστ, ως καθηγητής, ως καλλιτεχνικός διευθυντής και ως μέλος κριτικών επιτροπών. Είναι διευθυντής του εξεταστικού κέντρου του Trinity College London και του Century University με έδρα τον Βόλο. Καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης, των Συναντήσεων Μουσικής και Ποίησης, καθώς και του Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Οδείο Φουντούλη. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι «Δέησης» σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη, «Μέσα στις θαλασσινές πηγές» σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη, «Παντού» σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη, «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Αλίτη και «Το φως του αληθινών» του Γαβαλά. Η μελοποίηση είναι του Γιώργου Φουντούλη. Στην κιθάρα ο Γιώργος Φουντούλης και στο τραγούδι η Μαρίνα Βολουδάκη. Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιότατο κύριο Ιγνάντιο, καθώς και τον φορέα πολιτισμού Μαγνήτων Κιβωτός για αυτή την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχουμε στη σημερινή εκδήλωση. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρόπουλο, που με τις ενέργειές του σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Θα επιχειρήσουμε το δικό μας ταξίδι στη θάλασσα μέσα από την ποίηση μεγάλων αλλά και σύγχρονων ποιητών που μελοποίησε ο Γιώργος Φουντούλης. Θα παίξουμε τραγούδια με ήχο αγγελικό, με λόγο θεόπνευστο, με ατμόσφαιρα κατανοητική, με συναισθήματα που πλημμυρίζουν από ευλάβεια, σεβασμό, συγκίνηση για την θεϊκή, την άειλη, τη μεταφυσική παρουσία που επιδρά καταλυτικά στη ζωή μας. Η παρουσίαση των τραγουδιών μας είναι ένας ύμνος στο θεϊκό και στο ανθρώπινο πάθος. Με αυτή τη μυστηριακή κατάνοιξη των ήχων και φυσικά με αναφορές στη θάλασσα. Μια μουσικοποιητική κατάδυση στην περισυλλογή και στην περίσκεψη. Με συλλογή τραγουδιών γεμάτη συμβολισμούς και μηνύματα και φυσικά έχουν σαν κέντρο την θάλασσα. Τα συγκεκριμένα ποίηματα πλαισιώνουν με θεόπνευστο μεγαλείο το θέμα αυτής της σημερινής εκδήλωσης. Ξεκινάμε με τη δέηση του Καβάφη. Στο ποίημα «Δέησης» ο Καβάφης κατορθώνει να αναδείξει τη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στην επιθυμία των ανθρώπων να βρίσκονται υπό τη συνεχή προστασία του Θεού και στη σκληρή μα αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Thank you.
σε φέρι που φέτος παρουσιάστηκε στο πολυχώρο του Γιώργου Φουντούλη. Το αφιέρωμα μέσα στις θαλασσινές πηγές είναι ένα ποίημα που μελοποίησε ο Γιώργος και φυσικά έχει θέμα τη θάλασσα και λέει αυτό το ποίημα. Μέσα στις θαλασσινές πηγές υπάρχει μία δίψα, υπάρχει μία αγάπη, υπάρχει μία έκσταση. Όλα σκληρά σαν τα κοχύλια μπορείς να τα κρατήσεις μέσα στην παλάμη σου. Μέσα στις θαλασσινές πηγές, μέρες ολόκληρες, σε κοίταζα στα μάτια και δεν σε γνώριζα, μη τον γνώριζες. Θα ακούσετε το ποίημα «Αντίλαλος» που μελοποίησε ο Γιώργος Φουντούλης, αντί για το παντού. Αυτό το ποίημα το έγραψε ο Αδάμος, ο Μουζουρής, και ξεχωρίζει την ψυχή από το σώμα. Νιώθει την ψυχή του να περιφέρεται βαριά και αετήσια πάνω στην θάλασσα. Νιώθω την ψυχή μου βαριά
και αετήσια, να κουρνιάζει στα κάστρα της Κατάρας, του Άγιου Ιλαρίωνα, και το όνειρό μου να σε διανά στην Πογαζού τα κύματα, του Αιγαίου πέλαγου τον αέρα.
με το μονόγραμμα, το πύργο του Οδυσσέα Ενίτη. Μες στη μέση της θάλασσας, από μόνο το θέλημα της αγάπης, μ' ακούς, ανεβάσαμε ολόκληρο νησί, μ' ακούς, με σπηλιές και με κάβους και ανθισμένους γκρεμούς, άκου, άκου, ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει, ακούς, είμαι εγώ. Ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει, ακούς, είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω, μ' ακούς, σ' αγαπώ, μ' ακούς.
Και να κλείσουμε αυτή τη συμμετοχή μας με ένα ποίημα που έγραψε η σπουδαία φίλη μας, αγαπημένη Μέρη Λεμαλά Τσακνάκη. Είναι το φως το αληθινό. Η Μέρη είναι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή. Την ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η Μέρη Λεμαλά εκφράζει μεταφυσικές αγωνίες για τις στιγμές όπου ο άνθρωπος αδυνατεί και τότε παρεμβαίνει ο Θεός. Μάθε να φουγκράζεσαι τη σελήνη που αιμορραγεί, τον ήλιο όταν θρυπεί, τη θάλασσα όταν ονειρεύεται. Θέλει, πού σε βγάζει ο δρόμος όταν δεν έχει μοίρα, πού πάει κανείς όταν δεν έχει αστέρι, τι κάνει κανείς όταν χάνει το δρόμο. Είναι απλό μου έμαθες. Αγαπάει. Μέσω της αγάπης, λοιπόν, ο άνθρωπος φωτίζεται με το θεϊκό φως που μεταφέρεται μέσω των αγγέλων. Ποιο το φως το αληθινό, κανείς δεν ξέρει. Όλοι όμως το ψάχνουν. Και όταν το βρεις, αν το βρεις, καρφίτσωσέ το, ασήμωμα στην Παναγιά. Και όποιος βρει, λοιπόν, το φως το αληθινό, ας το προσφέρει ασήμωμα στη Μητέρα του Θεού και του Φωτός, στην Παναγία, στην αγκαλιά της οποίας ο Χριστός, οι άγγελοι και οι ανθρώπινες ψυχές αναπαύονται και βαρεστούν. Προσεκτικά.
η Βολιώτικη Χοροδία ιδρύθηκε το 1937 από μια ομάδα φιλόμουσων βολιωτών με ψυχωτή και πρώτο μαέστρο, τον Σωκράτη Γιαννέλο. Έκτοτε λειτουργεί ως σωματείο με αδιάνυκτη προσφορά στον πολιτισμό του Βόλου. Ήδη προπολεμικά ερμήνευσε σημαντικά μουσικά έργα. Μεταπολεμικά, η σκητάλη πέρασε στα χέρια του μαέστρου Αθανάσιου Χατζηδημητρίου, τον οποίο διαδέχτηκαν ο Αθανάσιος Βαλακώστας, ο Γιάννης Βασιλείου, ο Βλάσης Μαστρογιάννης και ο Γιώργος Μουτσιάρης. Από το 1999, μαέστρος και καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η Στάσα Τζάρ. Έχει κάνει εμφανίσεις και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας και έλαβε μέρος στα πιο σημαντικά χοροδιακά φεστιβάλ. Βραβεία απέσπασε στον πρώτο Πανελλήνιο Χοροδιακό Διαγωνισμό Αθήνα 1959 με μαέστρο τον Αθανάσιο Χατζηδημητρίου και στον τρίτο Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χοροδιών Αθήνα 1981 με μαέστρο τον Βλάση Μαστρογιάννη. Παρούσα ήταν επίσης στα Διεθνή Φεστιβάλ Λορέτο 1977, Κλουζόνε 1988 και τα δύο στην Ιταλία, καθώς και του Καντονίγκρος 1984 στην Ισπανία. Το 2001 εμφανίστηκε στο Σβιστόφ της Βουλγαρίας. Την επόμενη χρονιά, 2002, συνερμήνευσε με τη βουλγαρική χοροδία Γιάνκο Μουστάκο την πολυφωνική θεία λειτουργία του Νικολάη Στρούμσκι. Σημαντικές υπήρξαν και οι συμπράξεις με την Κρατική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος στο Stabat Mater του Ρωσίνη και με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια του Λονδίνου στη Συμφωνία της Λεβεντιάς του Μανώνη Καλομίκη και ιδίως στη Θεσσαλονίκη το 1985. Το 1996 συνέπραξε στο ανέβασμα του Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Οδυσσέα Ελλήνη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου. Πολλές είναι οι συμμετοχές της Βολιώτικης Χοροδίας σε εκδηλώσεις πολιτισμού τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας, παράδοση Ολυμπιακής Φλόγας, Ναυτική Εβδομάδα, αφιερώματα σε γεγονότα και προσωπικότητες, ενώ είναι σχετικά παρούσα συχνά λοιπόν και σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής προσφοράς. Το 2014 συνέπραξε με τη μεικτή χοροδία του Μουσικού Συλλόγου Αταλάντης στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του Άξιον Εστί. Από το 1988 διοργανώνει το Χοροδιακό Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Βόλου, θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Δημητριάδος. Το λόγο θα δώσω τώρα στον πρόεδρο της Βολιώτικης Χοροδίας. Σεβασμιότατε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαγνήτων Κιβωτού, αγαπητά μέλη του Σωματείου μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η Βολιώτικη Χοροδία βρίσκεται για μία ακόμη φορά στην 78χρονη ιστορία της επισκηνής. Αποδεχτήκαμε με ενθουσιασμό την πρόταση του Μητροπολίτη μας και της Μαγνήτων Κιβωτού να ενίσουμε μουσικά και ποιητικά την θάλασσα, ένα θέμα που μας αρέσει πολύ. Δουλέψαμε πάνω σε παλαιότερα και νέα μελοποιημένα ποιήματα και είμαστε εδώ για να τραγουδήσουμε, ευελπιστώντας ότι θα σας προσφέρουμε μια όμορφη βραδιά. Ας ανοίξουμε λοιπόν όλοι τα πανιά της ψυχής μας και ας καλέσουμε έναν ούριο άνεμο να μας ταξιδεύσει με τη βοήθεια του Θεού και με την Ελλάδα καραβοκή. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αρχίζουμε την παρουσίασή μας με ένα κλασικό τραγούδι, την Άρνηση, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποιήση Γιώργου Σεφέρη. Ένα τραγούδι που είναι περισσότερο γνωστό ως το Παιδιάλι το Κρυφό. Το ποίημα αυτό του Γιώργου Σεφέρη, που γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1900, πέθανε στην Αθήνα το 1971 και τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963, μαζί με άλλα τρία ποίηματα, «Τα κράτησα τη ζωή μου, άνθη της πέτρας και μέσα στις θαλασσινές φυλές»,
μελοποιήθηκαν από τον Θεοδωράκη και εκδόθηκαν ως ενιαίος κύκλος με το όνομα «Επιφάνεια» το 1962. Μαέστρος της χοροδίας μας, η Στάσα Τζάλα. Στο πιάνο, ο Νίκος Θέμος. Σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση του δεύτερου χρονολογικά Έλληνα νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, που γεννήθηκε το 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης, πέθανε στην Αθήνα το 1996 και αξιώθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. Στους δύο νομπελίστες ποιητές μας, η χοροδία μας έκανε ειδικό μουσικοφιλολογικό αφιέρωμα σε συνεργασία με τη χοροδία Ταλάντης στα τέλη του 2012.
Από την όπερα Περουζέ του Θεόφρουστου Σακελαρίδη, σε λιμπρέτο Γιώργου Τσοκόπουλου, που ανέβηκε για πρώτη φορά το 1911. Σολίστ είναι η σοπράνο Γεωργία Κατσαδήμα. Oh,
Στο κορίτσι από το Βόλο. Καραντί σημαίνει φουσκοθαλασσιά, βουβό κύμα και το ποίημα είναι γεμάτο από ναυτικούς όρους όπως τα παταράτσα, τα σειρματόσχηνα που ασφαλίζουν το κατάρτι. Το πινέλο, μια μικρή άγκυρα που σταθεροποιεί τη μεγάλη. Η μπαρκέτα, το δρομόμετρο, ένα όργανο που μετρά την ταχύτητα του πλοίου και άλλα. Ο Νίκος Καβαδίας γεννήθηκε το 1910 στη Μαντζουρία και πέθανε το 1975 στην Αθήνα. Από το 1954 έως το 1974 ταξίδευε ως ασυρματιστής σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
1863 στην Αλεξάνδρεια και έζησε σε αυτήν όλη του τη ζωή μέχρι το 1933.
Το έκτο τραγούδι μας είναι η δημοφιλή του Σκανδαδόρου Ξανθούλα, το λυρικό ποίημα του Διονυσίου Σολομού σε μουσική του Νικολάου Μάντζαρου και χοροδιακή επεξεργασία από τον αείμνηστο Βολιώτη, μαέστρο της χοροδίας μας, Θανάση Χατζηδημητρίου. Και σατυρική διάθεση με ενδιαφέρον για τον σύγχρονο άνθρωπο. Η μπαλάντα του Αντρέα είναι ένα καλό δείγμα αυτής της ποίησης, μελοποιημένο κι αυτό από τον Μίκη Θεοδωράκη, που θυμίζουμε ότι γιορτάζει φέτος τα 90 χρόνια του. Thank you.
πολύ γνωστά τραγούδια, το «Θαλασσινό τριφύλι» σε ποιήση Ελίτη και μουσική Ιλίνου Κόκοτου, η «Τζαμάικα» σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και τα δύο σε χοροδιακή επεξεργασία της μαέστρου μας Στάσας Τζάλα και το «Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά» των Στάθου Ξαρχάκου Νίκου Γκάτσο.
συνεργάστηκε στον ανέλη αυτή η εκδήλωση. Οι κυρίες με την καθοριστική συμβολή και τον συντονισμό της κυρίας Βολιώτη. Πάντα λοιπόν συνεργώς σε καλάρια σε δασμιότατε η χοροδία αυτή η ιστορική. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ και τους άλλους συντελεστές να ανέβουν στη σκηνή εδώ, να τους δει πάλι ο σεβασμιότατος, γιατί θα τους χρειαστεί. Παρακαλώ, εάν είναι εδώ η Μαριάννα από την χοροδία της Μητροπόλεως μας και βέβαια ο Γιώργος Φουδούλης να έρθει επί της στήλης. Παρακαλώ πάρα πολύ τον σπουδαίο αυτόν καλλιτέχνη μας, συνθέτη που τιμά την πόλη μας, διεθνώς σπουδαίος κιθαρίστας, ο Γιώργος Φουντούλης. Παρακαλώ. Και βεβαίως, δεν ξεχνώ η Μαρίνα Βορυδάκη, μια εξαίρετη σωρίστη, η οποία συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια επαξίως με τον Γιώργο Φουντούλη. Και πάλι ένα θερμό χαιροπρόθυμα και θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία μας και τη συμβολή σας στο να λέει αυτή η εκδήλωση που νομίζω ότι μας εξέφρασε όλους μας. Εδώ τελειώνει το διήμερο λοιπόν το φεστιβαλικό, να το ονομάσω έτσι. Χθες είχαμε τρεις βυζαντινές χοροδίες εξαιρετικές της Μητροπόλεως μας, σήμερα άλλα τρία σχήματα. Και ο Σεβασμιότατος παρακαλείται οριστικά να κλείσει το διήμερο αυτό με την κατάλληλη επιφώνηση. Ελέγχθησαν όλα. Μυσταγωγία όντως. Και ευχαριστώ από καρδίας, ειλικρινά. Γιατί μια τέτοια εκδήλωση είχε στην αρχή το μέλλον, τα παιδιά μας, αυτά που θα ακολουθήσουν τα βήματά σας, ελπίζω, πιστεύω και προτσέχω. Είχε κατάληξη από τον κύριο Φουντούλη και την εξαιρετική ερμηνεύτρια και τους ευχαριστώ και για την εισαγωγή και για τα λόγια. Όσα κηρύγματα και αν κάνουμε εμείς, εσείς μπορείτε με δύο λέξεις να πείτε τι σημαίνει πίστη, αγάπη, Θεός, Αθανασία. Σας ευχαριστώ. Και βέβαια αποκορύφωμα η Βολιώτικη Χοροδία, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, γιατί μέσα από όλα τα τραγούδια σήμερα φάνηκε ο πλούτος του τόπου μας. Ήταν όλα ελληνικά, ήταν όλα δικά μας, ήταν όλα θάλασσα, ήταν όλα φως, ήταν όλα πίστη, αγάπη, ελπίδα, Θεός. Και αυτή είναι η δική μου χαρά, γιατί αν η Κιβωτός κατορθώνει κάτι, νομίζω είναι αυτό, να δημιουργεί προϋποθέσεις για παρόμοιες ευκαιρίες. Έτσι θα συνεχίσουμε και βέβαια θέλω εξαιρέτως να ευχαριστήσω το μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο για τα μουσικά δρόμενα στην Κιβωτό και να χειροκροτήσω τον Αλέξανδρο Δημητρόπουλο. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια που σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει για την ναυτική εβδομάδα στην παραλία του Πόλου. Θα σας καλέσουμε λίγο αργότερα στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις. Θα συνεχίσουμε με πίστη σε αυτό που ξεκινήσαμε, διακονώντας τον πολιτισμό του τόπου μας για τη διάσωση και κυρίως για την ενότητα, τη συνοχή μας, το κουράγιο και την ελπίδα. Είναι πράγματα που είναι ο πλούτος μας. Και ό,τι και αν έρθει, και όπως και αν έρθει, εμείς όλοι μαζί θα είμαστε και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.